Κυρία Νικολάκου, σήμερα το συνέδριο, το οποίο οργανώνεται βασικά από την περιφέρεια Πελοποννήσου, ένα συνέδριο για τον τύπο που λαμβάνει υπόψη του πλέον τις εξελίξεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Ένα θέμα το οποίο προφανώς απασχολεί και εσάς και όλους όσους ασχολούνται με τον τύπο και τα μέσα. Καταρχήν να πούμε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πάντα αρρωγός στις προσπάθειες που γίνονται για τη διοργάνωση των συνεδρίων. Θεωρούμε ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο ενίσχυσης της τοπικής μας οικονομίας. Έχετε δει ότι τα τελευταία κυρίως χρόνια η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει πάρα πολλά συνέδρια διεθνή αλλά και πανελλήνια συνέδρια σε όλα τα θεματικά αντικείμενα. Το συνέδριο αυτό βέβαια, όπως είπατε, έχει τη δική του σημασία. Μια και είναι ένα συνέδριο πανελλήνιο στο οποίο συμμετέχουν τρεις ενώσεις που έχουν να κάνουν με τον περιφερειακό τύπο, τον έντυπο, μιλάμε για τα έντυπα στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφημερίδες, περιοδικά, αλλά και τον κλαδικό τύπο. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε το συνέδριο. Είμαι εδώ για να παρακολουθήσω και την ουσία του συνεδρίου, να ακούσουμε το πώς αντιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες του επαρχιακού τύπου, του περιφερειακού τύπου και του κλαδικού τύπου το μέλλον και την προοπτική του κλάδου και να μεταφέρουμε και εμείς τη δική μας άποψη, η οποία θεωρώ ότι εχθές από τον κύριο Περιφερειάρχη διατυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που είναι μία και συγκεκριμένη. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, όχι στα fake news και όχι στους fake πολιτικούς. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Ο ρόλος των πολιτικών αλλά και των μέσων ενημέρωσης είναι διακριτός και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο εξουσίες εδώ. Μιλάμε για δύο εξουσίες οι οποίες πρέπει να καταλάβουν και από τις δύο πλευρές ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεπερνιούνται κάποια όρια. Ο τύπος πρέπει να είναι αδέσμευτος, αντικειμενικός και βεβαίως από την άλλη πλευρά οι πολιτικοί, κυρίως αυτοί που ασκούν εξουσία, θα πρέπει επίσης να είναι αδέσμευτοι και θα πρέπει να λαμβάνουν μηνύματα μόνο από τους πολίτες και μόνο τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους εξαγγελίες απέναντι στους πολίτες θα πρέπει να υλοποιούν. Δεν μπορεί ποτέ να συνδιοικούν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μεγάλος ο αγώνας που κάνουν οι ιδιοκτήτες, αλλά εγώ θα πω πάντα και οι συντάκτες των επαρχιακών και των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για να μπορέσουν να μείνουν ζωντανά, να μείνουν ζωντανοί με δεδομένο ότι όπως ξέρετε η ελληνική πολιτεία ενώ πάρα πολλές φορές έχει ευνοήσει τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία σε ό,τι αφορά τον περιφερειακό και επαρχιακό τύπο. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να έρθει στιγμή το δίκαιο αίτημα που υπάρχει και που άκουσα και χθες να διατυπώνεται από τους Προέδρους και των τριών ενώσεων, το 30% της διαφήμισης και της κρατικής διαφήμισης των μεγάλων δέκο να πηγαίνει στην περιφέρεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό δεν έχει μέχρι τώρα υλοποιηθεί. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι η απόλυτη κατοχύρωση και η δυνατότητα ένα μέσο ενημέρωσης να μην έχει ανάγκη κανέναν, καμία εξάρτηση και να λειτουργεί μόνο πάνω στην δημοσιογραφική διοντολογία. Και η άλλη είναι ότι δεν θα χρειαστεί κανένας πολιτικός οποιοδήποτε μεγέθους από την κεντρική πολιτιστική σκηνή μέχρι την αυτοδιοίκηση να έχει οποιαδήποτε ιδιαίτερη καλή σχέση με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης της περιοχής του.